Στην Εκκλησία η ελπίδα δεν είναι τα δικά μας επιτεύγματα, αλλά είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ελπίδα μας και αυτός είναι η παράκλησή μας. Αυτός είναι που είναι η παρηγορία και η χαρά και η ελπίδα και η ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς έχουμε ανάγκη. Και όταν λέει ένας άνθρωπος, ένας σύγχρονος άνθρωπος ότι κάτι μου λείπει, έτσι, λέμε, λέει, έχονται παιδιά, ας πούμε, και λέει, ξέρεις, κάτι μου λείπει. Και του λέει, ξέρεις, δεν είναι κάτι που σου λείπει, κάποιος σου λείπει, αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός που λείπει. Διότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να πάψει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι απόλυτον, είναι απόλυτον. Είναι μια βάση ατράνταχτη, δεν ταράζει με τίποτα. Ούτε απογοητεύει τον άνθρωπο, ούτε τον κουράζει, ούτε έρχεται σε αδιέξοδα ο Θεός, ούτε δυσκολεύει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο είναι απέραντο. Είναι απέραντο ο Θεός. Δεν θα έρθει μια ώρα που να πεις, ξέρω, εγώ χόρτασα ρε παιδί μου από Θεό, φτάνει πια, ας πούμε. Πόσον καιρό. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Το ανθρώπινο τα χορταίνει, υπάρχει κόρος. Κάποια στιγμή λες, εντάξει, ικανή, ας πούμε, πόσον καιρό. Φτάνει. Ικανών, έτσι, αρκετά. Στο Θεό δεν έχει αυτό. Ο Θεός είναι απέραντος τελειώτης. Που ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτήν την τελειότητα δυναμικά, πορεύεται συνεχώς και όσον ας πούμε γεύεται, τόσο περισσότερο ας πούμε αυξάνει και η διάθεση και η χωρητικότητα και η όρεξη του ανθρώπου να αποκτήσει αυτήν τη σχέση, αυτήν τη μακαρία σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό της εχριστός ζωής. Αυτό είναι η αποκάλυψη. Αυτό είναι εκείνη η πόρτα που όταν ανοίξει πλέον ο άνθρωπος μπαίνει σε μια άλλη ατμόσφαιρα την οποία δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει το τι ζει ένας άνθρωπος που ανεκάλυψε τον Θεό μέσα του. Ποτέ θα το καταλάβει.